κατανοώ τον πρόεδρο και καταρχήν σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες. Ξέρεις ότι είμαστε αγρότες. Είμαστε αυτοί που πέρυσι ήμασταν στο γραφείο σου και προκαλέσαν την πρώην μερισσία διάδειξη στη Βουλή. Αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θέατες. Ήρθαμε για τα αυτονόητα, τα οποία γίνονται διεκδικήσιμα, τα αναφέρουμε σαν ένα κομμάτι της μείζωνος αντιπολίτευσης, ζητώντας από εσένα, όπως πέρυσι προκάλεσε την πρώην μερισσία διάδειξη στη Βουλή, και όλοι ήμασταν αυτότες εμείς και κάποιοι άλλοι αυτοίκοι σε όλη την Ελλάδα, όταν ακούσαμε έναν πρωθυπουργό να δεσμεύεται για τη θέσπιση του περιβόητου αγροτικού πετρελαίου και ρεύματος. Ζητάμε λοιπόν από εσένα να ξαναεπανέλθει, όπως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που είδαμε, αλλά πρωτίστως από εσάς που είστε ο αρχηγός της μείζωνος αντιπολίτευσης, να επαναφέρετε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας την άμεση υλοποίηση, τουλάχιστον την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων ενός πρωθυπουργού. Για όνομα του Θεού, δεν μπορούμε όλοι να συνηγορούμε σε ένα γεγονός και να λέμε ότι ο πρωτογενής είναι η μοναδική πηγή εσόδων για την ανόρθωση μιας ολόκληρης οικονομίας και κοινωνίας. Δεν μπορεί να επικαλούμαστε απλά και μόνο κάθε φορά που έχουμε προεκλογικές εξαρτίες για την ατομομηχανία αυτού του τόπου και στην ουσία να την αφήνουμε εργόδηση καύσιμη. Ένα πράγμα θα πω. Είναι επιτέλους όρμηση η καταστάσεις και κάποιοι συνηγορούν ώστε να ζητούν και να λένε πως το αγροτικό ζήτημα δεν είναι ταξικό. Είναι κοινωνικό. Είμαστε εδώ ζητώντας το αυτονόητο. Δικαίωμα στην παραγωγή. Δικαίωμα σε αυτό που έχουμε μάθει καλύτερα από όλους, στο να παράγουμε πλούτο για μια ολόκληρη χώρα. Αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάμε και να ξέρετε ότι και στο κομμάτι του φορολογικού, που έγινε τόσο πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, έχετε ανθρώπους μπροστά σας, οι οποίοι επικροτούν τις επαγγελματικές κλίσεις και θέλουν να αναδείξουν έναν άλλο χαρακτήρα επαγγελματισμού στο κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Λοιπόν, επισημάναμε και στο κομμάτι του φορολογικού τρία ζητήματα που και αυτά πιστεύω ότι είναι εφικτότατα. Θέλω να μας ακούσετε και αυτά να τα προτάξετε. Αντί για τις δεσμεύσεις όμως του φθηνού αγροτικού πετρελαίου, πήρατε άλλες, υλοποιήθηκαν άλλες αποφάσεις μέχρι ένα χρόνο μετά, έτσι. Εσείς καλά κάνετε και λέτε ότι θέλετε τον εξυγχρονισμό και θέλετε να έχετε μια φορολόγηση η οποία να μην είναι, να είναι δίκαιη πάνω απ' όλα. Αλλά αντί να βοηθηθείτε να έχετε εφόδια να παράξετε, στην πραγματικότητα φορολογήστε το πρώτο ευρώ. Και το δυσκολότερο και το πιο οξύμορο όλων είναι ότι δεν φορολογήσετε τα κέρδη σας, αλλά φορολογούνται τα μέσα παραγωγής. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Από τη δική μας πλευρά έχετε τη δέσμευση ότι και το θέμα στη Βουλή θα φέρουμε ξανά και αποτελεί έγνοια μας το πώς θα μπορέσει να κρατηθεί όρθιος ο αγροτικός κόσμος. Είναι πολύπλοκο όμως το θέμα. Δεν λύνεται με υποσχέσεις το πόδι. Θέλει σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση.